Ένα φαντασμαγορικό σόου με φωτιές, εκατοντάδες λευκές ορχιδέες και μια ξανθιά καλονή να παίζει βιολί είναι μόνο ένα μέρος του μαγευτικού σκηνικού που στήθηκε για το γάμο ενός Ρώσου μεγιστάνα με την αγαπημένη του, που αλλού στην Ψαρού της Μυκόνου. Απολογισμός σε ευρώ, 2.500 ανακαλεσμένο. Ο διακοσμητής επίσης ήρθε με άλλες 15 πανέμορφες Ρωσίδες για να διακοσμήσει όλα αυτά τα χειροποίητα. Είχαν πάρα πολλές απαιτήσεις οι τραγουδιστές να φάνε ψάρι στον ατμό, συγκεκριμένη μάρκα νερού. Τρελές οι απαιτήσεις των κρίσεων, τρελά και τα χρήματα που παράγει η Μύκονος από τους γάμους πολλών καρατίων που γίνονται συνέχεια στο νησί. Είναι ένα κομμάτι της τουριστικής βιομηχανίας, το οποίο το προωθούμε, διότι αποφέρει πάρα πολύ καλά χρήματα στο κομμάτι των εσόδων, τόσο για τους ίδιους τους επιχειρηματίες, όσο και για την Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες ο γάμος δύο Πάμπλου των Ινδών έμοιαζε βγαλμένος από τα παραμύθια της Χαλιμά, αλλά με άρωμα Ελλάδας. Κόκκινα χαλιά, χιλιάδες τριαντάφυλλα, κορίτσια με αρχαιοελληνικές ενδυμασίες που μοίραζαν επίχρυσα στεφάνια στις κυρίες, έφτιαξαν χίλιες και μία νύχτα που κόστισε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Πολλές φορές δίνεται αγώνας δρόμου για να ικανοποιηθούν ειδικοί στολισμοί, τα ειδικά γεύματα, τα δίπλα αυτά που προσφέρουν. Κυρίως επιλέγουν χαβιάρι, σολομό, αστακούς και σαμπάνιες premium. Τα γαμήλια πάρτι στο νησί των ανέμων συνεχίζονται.